Ο κλάδος του επισιτισμού τουρισμού αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάπτυξης του καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης της οικονομίας. Από τη μία έχουμε τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι πραγματοποιούν κάθε χρόνο ρεκόρ κερδών, ενώ από την άλλη μεριά η ζωή των εργαζομένων καθημερινά χειροτερεύει με ευθύνη της σημερινής αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων να αναδεικνύουν την ανάγκη στήριξης της βαριάς βιομηχανίας, φέρνοντας όλο και πιο σκληρούς αντεργατικούς νόμους για το λαό. Με πάνω από 10 ελαστικές μορφές απασχόλησης στον κλάδο, εντατικοποίησης, δουλειάς μέχρι τελικής πτώσης, μισθούς πείνας και μέσα σε όλα αυτά κάνουν λόγο για 50.000 καινές θέσεις εργασίας στον τουρισμό. Σε ποιους ακριβώς απευθύνονται? Στους εργαζόμενους που πρέπει να δουλεύουν έως και 16 ώρες τη μέρα για 600 με 700 ευρώ και πολλοί από αυτούς να μένουν σε άθλιες συνθήκες, σε άθλιες εγκαταστάσεις, ή σε αυτούς που αναγκάστηκαν να αφήσουν τον κλάδο λόγω της ανύπαρκτης στήριξης σε καιρό καραντίνας. Φτάνοντας το 2022, μιλάμε για έναν κλάδο με χιλιάδες εργαζόμενους πανελλαδικά που ζουν την εργασιακή ανασφάλεια. Παρόλη αυτή την κατάσταση, εμείς τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος και της ΚΝΕ δίνουμε τον αγώνα για μια οργανωμένη απάντηση μαζί με όλους τους πρωτοπόρους συναδέλφους μας, με κόσμο που προβληματίζεται και αγανακτεί μέσα από το σωματείο μας και το οργανωμένο κίνημα. Βασική μας προσπάθεια είναι να καταπολεμήσουμε το χαμηλό επίπεδο οργάνωσης και όπου έγινε αυτό είχαμε αποτελέσματα. Οι εργαζόμενοι στα πλεζίρ πήραν τα δεδουλευμένα τους λόγω της οργανωμένης απάντησης. Παρόμοιο αποτέλεσμα είχαμε σε μεγάλο εργαστήριο της περιοχής, το οποίο αποπειράθηκε να βάλει μέσα εργολάβους που μετά από παρέμβαση του ΣΕΤΕΠΕ το ανέρεσαν. Αντίστοιχες ακόμα από τις μεγάλες μάχες που συμβάλαμε να δοθούν ήταν στη λέσχη του ΑΠΘ, όπου είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια κοινοπραξία τριών μεγάλων εργολαβικών εταιριών. Στο ξενοδοχείο ΔΕΜΕΤ είχαμε να κάνουμε με έναν επιχειρηματικό όμιλο με τεράστια δυναμική, ενώ στην περίπτωση της Seafood έχουμε μια θυγατρική μεγάλου μονοπωλιακού κολοσσού και κατάφεραν να υπογραφούν 2.000 συμβάσεις αορίστου και την επαναπρόσληψη των εργαζομένων. Στις τρεις αυτές περιπτώσεις, μέσα και από την ανάγκη και την οργάνωση του αγώνα, δημιουργήθηκαν τα επιχειρησιακά του σωματεία που τους δίνει τη δυνατότητα από κοινού με το κλαδικό να εξειδικεύσουν τα ζητήματα που προκύπτουν στον χώρο εργασίας και από καλύτερο βήμα να διεκδικήσουν με βάση τις δικές τους ανάγκες. Επομένως, είμαστε καθημερινά στη δράση για κάθε μεγαλύτερο ή μικρότερο πρόβλημα που αφορά τους εργαζομένους και όχι μόνο αμιγώς στον εργασιακό χώρο. Όπως αυτές τις μέρες συγκρουόμαστε με τις τράπεζες και την πολιτική της κυβέρνησης που θέλει να βγάλει από τα σπίτια τους 2 οικογένειες συναδέλφων μας, όπου θα προβούμε σε αντίστοιχες ενέργειες τις επόμενες μέρες. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του κλάδου μας είναι ότι απασχολεί σχεδόν το 50% εργαζόμενες γυναίκες. Αυτό είναι κάτι που λάβαμε υπόψη στο σχεδιασμό μας και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Γυναικών του Συνδικάτου, προσπαθώντας να εξειδικεύσουμε το πλαίσιό μας και να αναδείξουμε τις πολλαπλές πλευρές της εκμετάλλευσης των γυναικών σε αυτό το σύστημα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, οργανώσαμε σύσκεψη για τη βία κατά των γυναικών, όπου η συζήτηση που ακολούθησε από τις εργαζόμενες ήταν αρκετά αγώνιμη, ενώ μας ήρθαν πολλοί προβληματισμοί. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζουμε ότι οι συσχετισμοί είναι αρνητικοί, καθώς και ένα μεγάλο κομμάτι των νέων εργαζομένων που απασχολεί ο κλάδος δεν έχει ζήσει παλαιότερες κατακτήσεις και πολύ περισσότερο πριν την ανατροπή του σοσιαλισμού. Γνωρίζει άραγε σήμερα ένας νέος τι είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας? Φαίνεται όμως και από τα παραπάνω ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι καθολική ούτε οριστική, γιατί διαμορφώνεται η δυναμική να προχωρήσουμε με άλλους όρους. Ένας κόσμος βγάζει πλούσια συμπεράσματα και συνειδητοποιεί ότι μέσα από το συλλογικό αγώνα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ως κομμουνιστές να δυναμώσουν κι άλλο οι μαζικοί φορείς και τα σωματεία, ώστε να γίνουν οι χώροι εργασίας εστίες αντίστασης με γενικές συνελεύσεις για να βγάζουν πλούσια συμπεράσματα οι εργαζόμενοι και να δυναμώσουν περισσότερο οι αγώνες στο επόμενο διάστημα. Τέλος, σας αναρωτηθούμε αν μπορεί ο κλάδος του επισιτισμού να παίξει έναν διαφορετικό ρόλο. Δηλαδή, μπορεί να καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες, όπου ο τουρισμός θα είναι αγαθό που θα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι πρόσβαση και δεν θα είναι μια πανάκριβη πολυτέλεια. Μπορεί ο επισιτισμός να παίξει πολύ βασικό ρόλο στο να απαλλάξει τη λαϊκή οικογένεια από τα βάρη της ήττισης μέσα στα πανεπιστήμια, στα σχολεία και στους χώρους εργασίας. Η απάντηση είναι ναι, και όταν θα πάψει να είναι στο προσκήνιο της οικονομίας το κέρδος, αλλά ο άνθρωπος και η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.